Το 2021 ο πληθυσμός της Ρωσίας μειώθηκε κατά πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Είναι μια ιστορική παρακμή και ο πόλεμος στην Ουκρανία θα δώσει στον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ακόμη πιο ζωφερά νούμερα στο τραπέζι. Από το 1992 ο αριθμός των θανάτων ήταν υψηλότερος από τον αριθμό των γεννήσεων στη Ρωσία. Αυτό οδήγησε σε αρνητικό σπιράλ και χαμηλότερο πληθυσμό. Αυτό οδήγησε τον Πούτιν το 2006 να εισαγάγει χρηματικά βραβεία για γυναίκε που γέννησαν περισσότερα από ένα παιδιά. Λέει η ανώτερη ερευνήτρια στο Νορβηγικό Ινστιτούτο Εξωτερικής Πολιτικής, Ναταλία Μόεν Λάρσεν. Λίγο πριν ο Πούτιν αναλάβει την προεδρική εξουσία στη Ρωσία το 2020, ζούσαν στη χώρα πάνω από 148 εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτό ο αριθμό έχει συρρυκνωθεί σε περίπου 143 εκατομμύρια το 2022, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ. Οι ρωσικέ αρχέ υπολογίζουν ότι ο πληθυσμό είναι 145 εκατομμύρια συμπεριλαμβανομένοι τη Κρυμαία, αλλά ο αριθμό αυτό είναι ελάχιστα αναγνωρισμένο από άλλα κράτη. Το 2006 ο Πούτιν δήλωσε ότι η δημογραφική παρακμή ήταν πρόβλημα ασφάλειας για τη Ρωσία. Ήθελε οι Ρωσίδε να γεννήσουν περισσότερα παιδιά και εισήγαγε επίση μια σειρά από μέτρα για να κάνει τον ρωσικό τρόπο ζωή πιο υγιεινό, λέει η Μόεν Λάρσεν. Η θνησιμότητα μεταξύ των Ρώσων ανδρών ήταν υψηλή. Υπάρχουν αρκετοί και περίπλοκοι λόγοι γι' αυτό, αλλά το έγκλημα, το αλκοόλ, ο ανφυγιεινό τρόπο ζωή και τα ναρκωτικά είναι παράγοντε που έχουν συμβάλει. Αυτό σημαίνει ότι περίπου το 25% αυτή τη ηλικιακή ομάδα θα πρέπει να υπηρετήσει στον πόλεμο κατά τη Ουκρανία. Στην ερευνά του επισημαίνουν ότι συνολικά η Ρωσία θα μπορούσε να χάσει περισσότερο από το 10% των ανδρών στην ηλικιακή ομάδα 20 με 29 ετών. Ο Ιτσχόκη και Μιρόνοφ επισημαίνουν επίσης ότι ο πόλεμος είχε μέχρι στιγμής δύο κυρίες δημογραφικές συνέπειες. Η άμεση είναι ότι οι αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες άνδρες προσπαθούν να αποφύγουν την επιστράτευση του Πούτιν. Η δεύτερη και πιο σοβαρή μακροπρόθεσμα, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι όλοι εκείνοι που θα χάσουν τη ζωή τους στον πόλεμο. Στη Ρωσία, πολλέ οικογένειε ζουν ήδη χωρί να υπάρχει πατρική φιγούρα. Η παράδοση τη πατριωτική ανατροφή και τη καλλιέργεια ηρωικών παραμυθιών από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μπορεί να συνεχιστεί όπω και η καλλιέργεια ηρωικών παραμυθιών από αυτόν τον πόλεμο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.